Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Χτύπησε κιόλας. Τι έχεις κάνει, Μανίκα? Όχι, πάλι έχεις λεμπαμένη τη φωλιά σου εκεί πέρα, πάλι έχεις... Πρώτη φορά είναι. Είμαι σίγουρη ότι έχει παρενοχλήσει αυτή τη γυναίκα, αλλά σου έκλεισε την πόρτα. Η αλήθεια είναι ότι του ζήτησα να συνεργαστούμε, να κάνουμε μια πολύ ωραία πλάκα σε μια φίλη μου και τα χάσα, γιατί είπα, μου λέει αμέσως, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέω, καλέ, τι άνετοι άνθρωποι υπάρχουν, μπράβο. Μάλιστα, και κάναμε μια πολύ ωραία πλάκα από πριν έρθω στην εκπομπή. Γύρισες όλο το καλοκαίρι, χαμός, το... Με τη, χαμός με τις φώνησες, τις φώνησες εσύ φέτος. Τι γίνεται με αυτή την παράσταση, Τζέτ? Τι έχει αυτή η παράσταση και γίνεται ο κακός χαμός? Νομίζω ότι έχει πολύ αλήθεια και την έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος. Έχει πολύ χιούμορ. Έχει μια πολύ ωραία ανατροπή στο τέλος που εκεί βάζει και το θεατή της λίγο να σκεφτεί, να το πάρει λίγο μαζί του και να σκεφτεί μήπως κάτι πρέπει να κάνουμε στις ζωές μας, να τις αλλάξουμε λίγο, να βλέπουμε λίγο αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι μόνο άσπρο μαύρο. Και άμα πιστεύουμε ότι είναι άσπρο, ας κοιτάξουμε και το μαύρο. Θα τη βρούμε τη γοητεία και στο μαύρο. Εγώ διασκεδάζω και νομίζω ότι διασκεδάζει και ο κόσμος. Αυτό έζησα το καλοκαίρι τουλάχιστον. Τι ρόλο κάλυψε? Έκανα μια φώνησα. Καλά, όλες φώνησες είναι εκεί. Ναι, όχι, δεν είναι όλες. Είναι και δύο, είναι μία εισαγγελέα, νομίζω. Πες τα όλα όμως. Μην πεις τα μισά, κάνω μια φώνησα μόνο. Κάνω μια φώνησα, τις οποίες τις... Έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, πώς να το πω, αγάπη στις γυναίκες. Μ' αρέσει. Και την εκδηλώνει. Είναι λεσβία. Ναι. Είναι λεσβία. Αυτό ακριβώς. Αλήθεια. Και σκοτώνει άντρες ή γυναίκες? Όχι, αυτή σκότωσε έναν άντρα τον οποίο τον είχε παντρευτεί. Ναι. Γιατί ήταν ένας γάμος έτσι λίγο συμφέροντος. Αυτός της φερότανε πάρα πολύ άσχημα και επίσης αυτή ήξερε ότι επειδή αυτός είχε κάποιες διασυνδέσεις τη νύχτα, σκότωνε τις φίλες της, τα κορίτσια της. Μάλιστα, ακόμη και εκεί. Στο θέατρο σου να παντρεμένη, γιατί από ό,τι ξέρω με το γάμο δεν τα πας πολύ καλά. Όχι, στο θέατρο. Δεν το πολύ γουστάρεις το γάμο. Στο θέατρο και παλιά. Στο θέατρο παλιά και καμία σχέση. Και καμία σχέση. Και εκεί τον σκοτώνει. Και εκεί τον σκοτώνει. Ο κακός χαμός λοιπόν, γυρίσατε εκεί πέρα. Πρέπει να περνάτε τέλεια κορίτσια παρέα. Γιατί είσαστε κορίτσια πολλά εκεί μαζεμένα. Πρέπει να έχει γέλιο να συνεργάσετε τόσες γυναίκες, έτσι. Έχουμε και έναν άντρα που τον προσέχουμε έναν. Άμα θέλετε άλλον έναν. Για δουλειά. Εσύ είσαι πάντα για δουλειά και πάντα έτοιμος. Πάντα για δουλειά. Για όλα. Πάντως γενικά, επειδή είστε πολλές γυναίκες μαζεμένες στην παράσταση αυτή, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, πολλές γυναίκες μαζί τα βρίσκουνε, γιατί υπάρχει αυτό ότι οι γυναίκες μεταξύ τους είναι λίγο ανταγωνιστικές, δεν περνάνε καλά, δεν. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο 24 ώρες το 24ωρο για 3 μήνες, γίνεσαι λίγο οικογένεια. Όπως θα τσακωθείς λοιπόν με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου και την αδελφή σου και τον αδελφό σου, έτσι θα τσακωθείς και με τους ανθρώπους που έχεις 24 ώρες το 24ωρο μέσα στη ζωή σου. Είναι 100% σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το περίεργο θα ήταν το ανάποδο. Mm-hmm. Μετά όμως πρέπει να έχεις την ωριμότητα όλο αυτό το πράγμα να το γυρίσεις και να συνεχίσεις και να ζεις και να κάνεις και τη δουλειά σου και να περνάς και πολύ καλά. Δένι, σου έχουμε ετοιμάσει κάτι. Όχι. Σου έχουμε ετοιμάσει μετά η καρτούλα σου. Μετά. Δεν γραφιέται το Μανίκα. Δεν μαζεύεται. Τα γόρι αυτό, δεν μαζεύεται αυτό τα γόρι. Λοιπόν, σου έχουμε ετοιμάσει κάτι. Θέλουμε. Πρώτα θα ακούσουμε μια ιστορική ατάκα σου, ρόλος. Ποια, φαντάζομαι. Ναι, κάπου κάτι μου έχεις, ναι. Ποια είναι. Ποια είναι, άραγε. Θέλω να την ακούσουμε και μετά σου πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει η χωριά της, α? Εντάξει, all time classic. Αυτή η ατάκα σου κυνηγάει. Τα κορίτσια μας, λοιπόν, έχουν ετοιμάσει την ατάκα αυτή. Και θέλουμε, Τζένι μου, να μας πεις. Ποια από τις τρεις τη λέει καλύτερα? Πάμε. Ειρήνη. Εγώ θα ξεκινήσω. Ναι, Ειρήνη. Μου. Εγώ να κάνω Ειρήνη. Το Γιωργάκη. Μπορώ να Κωστάκη, ρε παιδί. Εσύ θα κάνεις τον Κωστάκη. Μπορώ να σηκωθώ, Βέβαια, τι. Ωραία. Λάθος ρούχο, έτσι. Πολύ λάθος. Είναι πολύ ροντάμ γι' αυτό. Λάθος, εγώ. Αλλά... Να πάω από εδώ. Ω, μας τέλει.
Μπε στο ρόλο, μπε στο ρόλο. Ρε Ειρήνη, συγκεντρώσου. Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα. Μπράβο, Ειρήνη. Γιατί και οι δημοσιογράφοι έχουν ψυχή, αγάπη μου, και λένε ατάκε. Μπράβο. Η Εστέλ. Ο Θεός φυλάξει. Σε πιο σεξι βεσιό. Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α? Εστέλ, πρέπει να την ξαναπείς, γιατί έχεις την πλάτη στην κάμερα. Δεν γίνεται. Συγγνώμη, παιδιά. Εδώ, εδώ, μπροστά θα κοιτάς, μπροστά, για να σε... Εκεί. Ωραία, έλα κι εσύ, εγώ, να σε εμπνέομαι. Εκεί, εκεί που είσαι. Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α? Εντάξει, εντάξει. Το έχεις το αίμα σου, περνά. Το έχεις με το τραγούδι, το έχεις το τραγούδι. Ελένια, πρέπει να σηκωθώ κι εγώ, ε. Ναι, ναι. Έλα, ναι. Ελένια είναι το μαγκάκι της παρέας. Το πολύ μαγκάκι. Έλα, Ελένια, έμπαινε. Τι είναι, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α? Έγινε. Μια χαρά, αλλά Ελένια. Αλλά Ελένια, τον έκανε δικό της το ρόλο. Μπορώ να τα ακούσω και πώς είναι. Από την Τζέννη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλη τιμή αυτό. Θα τα ακούσουμε και από την Τζέννη. Αν μπορείς να πεις Γιωργάκη μας αντί για Κωστάκη. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που καμία δεν κατάφερε να κάνει το σίγμα αυτό το θέμα. Αυτό είναι η ατάκα, αυτό είναι. Τα παροτά σίγμα, δεν είναι. Ποια σ' άρεσε πιο πολύ? Και τρι... Έχουμε μουσική αγωνία. Αγωνία. Παίξουμε λίγο. Τι μπορώ να διαλέξω, γιατί κάθε μία ήταν... Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το ωραίο είναι ότι κάθε μία... Ποια έκανε καλύτερα την Κατίνα, ρε παιδί. Ή ποια γενικά σ' αρέσει. Την Κατίνα έκανα εγώ. Εσύ δεν το έκανε καλύτερα. Εσύ, ας πούμε, δεν ήσουν. Έφυγες εκτός. Ωραία. Δύο. Με προκαθούμε. Από αυτές τις δύο. Από αυτές τις δύο. Εγώ έφυγα. Τις άλλες δύο. Εσύ έχεις φαγή. Μετά το δεύτερο. Δεύτερο σήμερα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εσύ σε συνδυασμό με αυτό το ρούχο που δεν πάει καθόλου με την ατάκα που είπες. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια, γιατί το πιο original, έτσι το πιο... Αλλά και εσύ, πολύ αντράκι. Αυτή δεν ήταν αντράκι, άλλο ήταν. Άρα κατά βάθος... Έλα, εγώ δεν κατά βάθος, εμένα θα ξέρει. Κατά βάθος. Γιατί εσύ έχεις και λίγο σίγμα. Δεν είναι να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει άντρας, που είμαι σίγουρη υπάρχει, που σου έχει πει ότι αυτό το σίγμα είναι πάρα πολύ σεξουαλικό? Γιατί εμένα μου κάνει πολύ σεξ αυτό το σίγμα. Είναι πολύ σεξ αυτό το σίγμα. Είναι πολύ σεξ. Δεν έχει κάτι. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα, ειδικά τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και όταν μπήκα στη σχολή, ήμουνα μία ψευδή. Δεν είναι ψευδό, δεν είναι ψευδή. Είναι ένα σίγμα. Όχι, όχι, το ψευδό. Το ψευδό είναι άλλο, είναι θήτα. Ο ψευδό είναι αυτό. Όχι. Δεν είναι θέτη. Όχι, υπάρχουν πολλών ήδη. Είναι ένα σίγμα, το οποίο είναι λίγο σεξι. Έκανε λογοθεραπεία. Το δούλεψα, προσπάθησα, ήταν χειρότερο δηλαδή. Πώ ήταν? Δεν μπορώ να το κάνω τώρα πώ ήταν. Αλλά αν προσέξετε. Όχι, δεν θα πω και άλλα τα μυστικά μου. Και δεν θα μου κάνω κοντινό στην κάμερα. Μπορώ να πω εγώ κάτι. Όταν ήμουν μικρή, είχα μια φίλη που μίλαγε έτσι. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το σίγμα, που μια μακρά περίοδο της ζωής μου μίλαγα έτσι. Δεν το παθαίνουμε όταν είμαστε μικροί, που έχουμε μια φίλη που κάτι έχει, κάποιο χαρακτηριστικό. Εγώ μίλαγα με το... Και μίλαγα με το σίγμα. Μίλαγα έτσι. Και εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου αρέσει. Εντάξει, και εγώ τώρα πια το έχω αγαπήσει. Τον πρώτο καιρό όμως μου δημιουργούσε πρόβλημα. Στη σχολή, ειδικά που έπρεπε να είσαι όπως έπρεπε, με πρωτοφωνία, με. Και στο εθνικό που δεν. Που εκεί πια δεν χαρίζεται τίποτα. Το λέγανε κιόλα. Τι εννοείς, φυσικά και μου το λέγανε. Μου το λέγανε και πολύ. Και σε κριτικές που γράφτηκαν μετά που έπαιζα στο θέατρο, πριν γίνω γνωστή, γράφανε με το ψεύδισμά της. Παρόλο το ψεύδισμά της. Να σου πω κάτι, στο εθνικό όμως δεν μπαίνεις αν δεν έχεις κάτι. Δηλαδή, αν έχεις ψεύδισμα και μπεις στο εθνικό, σημαίνει ότι έχεις κάτι
πολύ μεγαλύτερο από όλο αυτό. Εντάξει, προφανώς κάτι είδαν οι άνθρωποι, ευτυχώς, Παναγία μου. Και μπήκα. Αλλά το ψεύδισμα ήταν πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Λοιπόν, εδώ τα γόρη. Επειδή σε περιμέναμε. Ναι. Έχει ετοιμάσει ένα παιχνίδι μαζί σου. Θέλει να παίξει μαζί σου. Καλώς ήρθες. Για παίξει. Τι θα παίξει. Θέλει να παίξει. Είναι αυτό με τα χαρτιά που όποιος χάνει βγάζει... Α, εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι. Γι' αυτό είπα. Είναι ένα παιχνίδι. Είδες όμως, τίποτα δεν έχω βάλει. Για αρχή θα διαλέξει κάτι χωρίς να το δεις. Τι αυτό ή αυτό. Και τι θα τα κάνουμε. Έτσι. Θα τα βάζουμε ο καθένας ένα-ένα. Πάνω από το κεφάλι του. Ναι. Και ο άλλος θα προσπαθεί, χωρίς να πει τι είναι αυτό, να το περιγράψει κάνοντας κινήσεις. Είναι ένα παιχνίδι παντομίμας. Δηλαδή, θα σηκώσει... Αυτή δεν μιλάει καλά. Ούτε εγώ μιλάω καλά. Εντάξει, μια χαρά. Έχει τρομερό στο σαρκασμό, έτσι. Δόξα τω Θεώ. Τα λέτε στους άλλους όμως πριν. Εμείς πρέπει να κάνουμε παρέα, έτσι. Γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Εμείς οι δύο πρέπει να κάνουμε παρέα. Α, έτσι, δεν ξέρω. Ναι, 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 είμαι τέτοιο σκυλάκι. Λοιπόν, θα σου σηκώσει λοιπόν κάρτες ο Γιώργος και εσύ με παντομήμα πρέπει να του παραστήσεις αυτό που λέει η κάρτα και αυτός να το βρει. Μάλιστα. Εντάξει. Άσε τις κάρτες δίπλα σου για να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα. Πάμε, έχουμε χρόνο. 1,5 λεπτό έχουμε. Πάμε. Έλα, Γιώργο. Όχι, να δω γιατί έχει. Μα νόμιζα τι κλέβεις. Έγινε. Πού να κάνει αυτό. Καλή επιτυχία. Κόβεις, τετράγωνο, παράθυρο, κοιτάς, le control, το παράθυρο, ναι. Τι τηλεόραση, πουλάκι. Ποτέ. Ναι, να φτιάξουμε λίγο. Τι βήμα. Βλέπεις τηλεόραση. Κάνεις τη γλώσσα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Άλλη κάτω. Τηλεόραση προσπαθώ να σου δείξω. Παντρευόμαστε. Χωρίζουμε. Μπράβο. Ο χωρισμός. Έτσι. Δεν θα έπρεπε, αλλά... Πολύ ωραία. Μπράβο. Φτιάχνει σούπα. Ταΐς το μωρό. Ναι. Βαφτίζεις το μωρό. Μπράβο. Μπράβο. Η βάφτιση. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο. Εύκολο. Εύκολο. Βγάζεις φωτογραφία. Ναι. Έλα, Γιώργο. Ναι. Ναι. Το κάνεις όλη μέρα, με αυτό ασχολείσαι. Δεν θα το συζητήσω αυτό, selfie. Πώς δεν πήγα στην άσα, δεν μπορώ να καταλάβω το μυαλό. Θα σου έλεγα να κοιτάξεις εμένα, αλλά τέλος πάντων. Κάνεις γυμναστική, γυμνάζεις. Ηλιακούς. Μπράβο. Ηλιακή. Μπράβο. Καράτε. Εντάξει. Γιατί θα σκάμω μόνος τώρα. Μπράβο, μπράβο.